χάρη τη Χριστού θα θέλαμε να βοηθήσουμε τους σύγχρονους χριστιανούς, οι οποίοι επειδή βρίσκονται στο τέλμα των παθών, σε ένα μεγάλο ανακάτωμα και δεν ξέρουν τι οδό να ακολουθήσουν, έχουν πέσει στην προσωπολατρία, γεροντολατρία, παπαδολατρία, συνοδολατρία. Για να δούμε όμως τι λέει το Άγιο Πνεύμα διαμέσου των Αγίων Πατέρων, και θα αρχίσουμε από τον Ισαάκ το Σύρο, ο οποίος θα μας δώσει τη λύση και τον τρόπο να γλιτώσουμε από αυτή τη σύγχρονη πνευματική ασθένεια που ευρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και στο Πάτριο και στο Νέο. Και είναι αιτία πολλές φορές να φεύγει ο κόσμος και να στρέφεται στις αιρέσεις της απολίας. Από το βιβλίο «Η γνωσιολογία του Ισαάκ του Σύρου», ανάπτυτη πλεονεκ της θεολογίας, Θεσσαλονίκη έκδοση 1980, από το πρωτότυπο του αρχιμαντρίτου του Ιουστίνου Πόποβιτς, καθηγητή Πανεπιστημίου Βουλγαρία, Βελιγραδίου 1920. Πρώτον, η αρρώστια των οργάνων της γνώσης. Ο χαρακτήρας της γνώσης εξαρτάται από την οργάνωση, τη φύση και την κατάσταση των οργάνων της γνώσης. Της όλαστας βαθμίζαστης η γνώση εξαρτάται οργανικώς από τον οργάνο της γνώσης. Ο άνθρωπος δεν είναι δημιουργός της αλήθειας. Όθεν η πράξη της γνώσης είναι πράξη οικειώσεως της αντικειμενικώς ήδη δεδομένης αληθείας. Η οικείωση αυτή είναι οργανικών χαρακτήρων. Έχει οργανικό χαρακτήρα. Είναι όμοια προς τον εγωκεντρισμό των κλιμάτων εις την άμπελον, την προς τη ζωή του κλίματος εν τη αμπέλον και εκ της αμπέλου. Ιωάννου 15:1-6. Όθεν η γνώση είναι καρπός του δέντρου της προσωπικότητας. Όποιο είναι το δέντρο, αυτός είναι και ο καρπός. Όποια είναι τα όργανα της γνώσης, αυτή είναι και η γνώση. Αναλύον τον άνθρωπο εις τα εμπειρικά δεδομένα του Άγιος Ισαάκος Σύρος, διαπιστώνει τα όργανα της γνώσεως του νοσούν. Κακή ανόσος αισθή της ψυχής και ταυτό και όλων των οργάνων της γνώσης. Η κακή έχει τα αισθήσεις της που είναι τα πάθη δε αρρώστια αισθή της ψυχής. Το κακό και τα πάθη δεν ανήκουν στη φύση της ψυχής. Τα αυτά είναι συμβεβικότα, επισυμβάντα και επισελθόντα εν τη φύση, η παραφύση προσθήκη της ψυχής. Τι είναι τα πάθη αυτά καθ' αυτά? Είναι κάποια σκληρή ουσία, αιτία των παθών, είναι τα βιωτικά πράγματα. Τα δε πάθη είναι αυτά, ο πόθος του πλούτου, να μαζεύεις δηλαδή κάποια πράγματα, η τρυφή του σώματος, η απόλαυση, ο πόθος της τιμής, η οικονομία της αρχής, η φυσίωση της ευπρέπειας της εξουσίας, η κόσμηση και η υπερπερώτης, η ανθρώπινη δόξα, ο φόβος του σώματος. Αν δείτε σήμερα αυτούς οι οποίοι λατρεύουν τους γέροντάς τους, τους γεροντάδες τους, και προσέξετε προσεκτικά τους γεροντάδες αυτούς που λατρεύουν, θα δείτε ότι έχουν πάρα πολλά από αυτά τα πάθη. Παράθεση δική μας. Όλα τα πάθη τα αυτά έχουν ένα περιεκτικό όνομα. Κόσμος. Ο κόσμος εστίνει διαγωγή σαρκική για το φρένο της σαρκός. Τα πάθη είναι υπό του κόσμου τούτου δια των πραγμάτων του κόσμου προσβολέ εναντίον του ανθρώπου. Η Θεία Χάρις είναι η μόνη δύναμη η οποία δύναται να αποκρούσει αυτά. Όταν τα πάθη εμφολεύσουν στον άνθρωπο, εκριζώνουν αυτού την ψυχή. Αυτά θορυβούσιν το νου και φανταστικά σχήματα και είδωλα και επιθυμίας εντυπούν εν αυτό. Αυτά όλα τα λέει ο Ισαάκος Σύρος. Για τούτο και οι λογισμοί του είναι τεταραγμένοι και φανταστικοί. Ο κόσμος πόρνη είναι. Πόρνη εστί, η οποία δια των ψυχοφθόρων επιθυμιών της μαργεύει την ψυχή, διαφθείρει τη σοφροσύνη της, καταστρέφει την εκ Θεού δοθείς αναγνότητά της. Έτσι και η ψυχή, γενωμένη ακάθαρτος και πόρνη, γεννά την ακάθαρτο γνώση. Η άρρωστος ψυχή, ο νοσόν νους, η ασθενούσα καρδία και θέλησης, τα άρρωστα εν ενή λόγω όργανα της γνώσεως, δεν δύναται παρά να γεννούν, να δημιουργούν, να παράγουν σκέψεις μόνον αρρώστος. Αισθήματα άρρωστα, επιθυμίας μνησίρας, άρρωστο γνώση. Δεύτερον, η εξυγίαση των οργάνων της γνώσης. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος καθορίζει σαφώς την διάγνωση της αρρώστιας της ψυχής και των οργάνων της γνώσης, αλλά εξίσου σαφώς προσδιορίζει και το φάρμακο, το οποίο και συνιστά αποφασιστικούς μετά από επιθύσεις. Επειδή τα πάθη είναι αρρώστια της ψυχής, η ανάρρωση της ψυχής γίνεται για τις καθάρσεις των παθών εκ του κακού. Εαρετέ είναι η υγεία της ψυχής, όπως τα πάθη είναι αρρώστια της ψυχής. Εαρετέ είναι τα φάρμακα τα οποία εκβάλλουν βαθμίως τα αρρώστιες της ψυχής και εκ των οργάνων της γνώσης. Η διαδικασία αυτή γίνεται βεβαίως βραδέως και απαιτεί αγώνα πολύ και υπομονή. Η ψυχή είναι μεθυσμένη από τα πάθη. Την υγεία της δύναται να επανακτήσει αν δια των αρετών έλθει η σνύψη εκ της μέθης ταύτης.
Οι αρετοί έχουν συμπεπλεγμένα σε αυτές λύπες και θλίψεις. Ο Άγιος Ισαάκ λέγει ότι πάσα αρετή είναι σταυρός. Ακόμη και η στεναχώρια, η στένωση και οι θλίψεις είναι αιτία των αρετών. Δια τούτο ο Άγιος Ισαάκ συνιστά αρετός, όπως ο άνθρωπος αγαπήσει πρώτον τη στεναχωρία και λύπη, και έτσι θα δυνηθεί να απαλλαγεί από τα πράγματα του κόσμου τούτου, και η διάνοια αυτού θα μπορέσει να σχολάσει από τα της τριβής του κόσμου, διότι ο άνθρωπος πρέπει πρώτον να λυθεί από την ύλη για να δυνηθεί να γεννηθεί εκ του Θεού. Τι αυτή είναι και η οικονομία της χάρτης, και ταύτα αυτό είναι η οικονομία της γνώσεως. Εάν αποφασίσει ο άνθρωπος να θεραπεύσει και να εξαγνήσει την ψυχή αυτού, πρέπει πρωτίστως να ερευνήσει καλώς όλον το είναι του, πρέπει να μάθει να διακρίνει το καλό από το κακό, τα του Θεού και από του διαβόλου. Διότι μίζον πάει σε αρετή σε διάκριση. Η οικείωση των αρετών γίνεται βαθμίως και οργανικός. Οι αρετοί αλλήλας διαδέχονται, η μία εξαρτάται από την άλλη. Η μία γεννάται εκ της άλλης, έκα στη γάρα αρετή, μήτρη ρεστή της Δευτέρας. Μεταξύ των αρετών υπάρχει ουχή μόνο οντολογική αλλά και χρονολογική τάξη. Πρώτη μεταξύ πασών είναι η πίστη. Πρώτον, η πίστη. Για τις ασκήσεις της πίστης αρχίζει η θεραπεία και ανάρρωση της ψυχής από τα πάθη. Μόλις αρχίσει να λαμβάνει την ύπαρξή της η πίστη εν το άνθρωπο, αρχίζουν να εκριζώνουν τα πάθη από την ψυχή. Αλλά ως αν κτίσετε η ψυχή μέθην εν τη πίστη του Θεού, εν τη υποδοχή της δυνάμεως της αισθήσεως αυτής, ούτε δύναται να θεραπευθεί από τα πάθη, ούτε δύναται να πατήσει την ύλη την ορατή. Η αρνητική στιγμή της ασκήσεως της πίστης έγκυται εις το λιθήνε της ύλης της εφαρμαρτοποιηθήσεις και η θετική εις τι συνδεθήνε το Θεό. Η ψυχή η οποία είναι το διασκορπισμένο δια των αισθήσεων εις τα πράγματα του κόσμου τούτου συνάγει αυτήν δια της ασκήσεως της πίστης, νηστεύει από τα πράγματα και ίσταται ολόκληρος αδιάλειπτος εν τη αισθήση του Θεού. Τούτο αποτελεί το θεμέλιο πάντων των αγαθών. Η απολευθέρωση από την δουλεία της εφαμαρτοποιηθήσεις ύλης είναι ο κύριος όρος για την προκοπή στην πνευματική ζωή. Την αρχή της νέας ταύτης οδού της ζωής αποτελεί η συγκέντρωση των σκέψεων εν το Θεό, το αΐ μελετήσε το νου εν της λόγης του Θεού και το διατρίβειν εν την πτωχία. Δια της πίστεως, η διασκορπισμένη εν της πάθης η διάνοια συγκεντρώνεται, απαλλάσσεται από τα αισθητά και ανακτά την ειρήνη και γαλήν το λογισμό. Ζώσα δια των αισθήσεων εις τον κόσμο του αισθητού, η διάνοια είναι άρρωστος. Δια της πίστεως βγαίνει από αυτήν, εκ της φυλακής του κόσμου τούτου, η οποία είναι αποπνιχτική λόγω της αμαρτίας, και εισπνέει, ως φρένεθε, τον κενόν αέρα των θαυμαστών. Ο ύπνος της διάνοιας είναι επικίνδυνος ως θάνατος, δια τούτο πρέπει η διάνοια να αφυπνιστεί δια της πίστεως στην πνευματική εργασία, εν τη οποία ο άνθρωπος θα νικήσει αυτόν, εκδιώκον εξ αυτού τα πάθη. Καταδίωξον σε αυτόν και καταδιωχθήσε το εχθρό σου από τη εγκύτητό σου. Εν τη ασκήση της πίστεως ζητείται από τον άνθρωπο όπως ενεργεί πάντοτε κατά την υπέρ νου αντινομία της πίστεως. Γεννούται θνέως εν τη ζωή σου και ζήσει μετά θάνατο. Δια της πίστεως θεραπεύεται, ξυγιένεται και σοφρονίζεται η διάνοια. Η ψυχή γίνεται σόφρο όταν δε ατενίζει ανεδός της ακολάς της λογισμής. Η φιλοσωματία σημείο μεστή της απιστίας. Η πίστη απελευθερώνει το νου από τα κατηγορίας του αισθητού, τον καθιστά νυφάλιο, δια της νηστείας, της μελέτης Θεού και της αγρυπνίας. Η μη εγκράτεια, η επιβάρυνση της γαστρός, συγχαίει την διάνη. Την διασκεδάζει και διασκορπίζει εις φανταστικά σκεμπαθής ειδονάς. Εν σώματι φιλιδόνο, η γνώση του Θεού ουκλική. Εκ του σπέρματος της νηστείας βλαστάνει ο στάχης της σοφροσύνης. Όσπερ εκ του κόρου η ακολασία και εκ της πληρώσεως η ακαθαρσία. Οι σαρκικοί λογισμοί και επιθυμία προκαλούν την ταραχώδη φλόγα στον άνθρωπο. Φάρμακον αυτού αποτελεί το καθαβαφτιστήν εν το νου εις την θάλασσα των μυστηρίων των γραφών. Χωρίς την ακτιμοσύνη δεν δύναται η ψυχή να ελευθερωθεί της ταραχής των λογισμών και χωρίς την ησυχία των αισθήσεων δεν μπορεί να αισθανθεί την ειρήνη της διανοίας. Τα πάθη σκοτίζουν τα σκέψεις και τυφλώνουν τη διάνοια. Η ταραχή των λογισμών τίκεται εκ της γαστριμαργίας. Η εδός και ο φόβος του Θεού συγκρατούν την ταραχή της διανοίας κατά την αναλογία της ελλείψεως της εδούς και του φόβου του Θεού, ταράσε το δυσβιώς της διανοίας και γίνεται αυτό ευμετάλληλος, ευμετάβλητος και ασταθής.
η αγαθή κατασκευή της διάνοιας γίνεται τη φυλακή των εντολών του Κυρίου και στην υπομονή του Σταυρού και των θλίψεων, ενώ εις τις βιωτικές μέρημνες σκοτίζεται. Συνάγωνε αυτόν εις εαυτόν δια της πίστεως ο άνθρωπος, αφυμνίζει τον νου προς τον Θεό και την ησυχία καθαίρει τη διάνοια και νικά τα πάθη. Για τη σιωπή εξηγένεται η ψυχή, δια τούτο δεν βιάζειν εν αυτόν σιωπά, διότι η δονή της τίκταται εν την καρδία εκ της γυμνασίας της εργασίας ταύτης. Δια τη σιωπή ο άνθρωπος εισέρχεται εις την ειρήνη των λογισμών. Η πίστη καθελκύει την ειρήνη εις τον νου και τούτο τρόπο εκριζώνει τους επαναστατημένους λογισμούς. Η αμαρτία είναι αιτία της ταραχή και εκ του πολέμου των λογισμών ως και αιτία πολέμου του ανθρώπου κατά του ουρανού και των συνανθρώπων. Ειρήνευσον εν σε αυτό και ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη. Πρώτης πίστεως ο νους είναι διασκορπισμένος στα πράγματα του κόσμου τούτου. Για τις πίστεως νικάται ο μετεωρισμός του νου. Το μετεωρισμό των λογισμών προκαλεί ο δαίμον της πορνείας. Ο μετεωρισμός των οφθαλμών είναι έργο του ακαθάρτου πνεύματος. Για τις πίστεως ο νους στερεούται εν τη μνήμη του Θεού και δια τούτο η οδός της σωτηρίας είναι το αεί μνημονεύειν του Θεού. Ό,τι είναι ο ηχθής εκτός του ύδατος, τούτος είναι ο νους εκτός της μνήμης του Θεού. Η ελευθερία του αληθινού ανθρώπου συνίσταται εις την ελευθερία εκ των παθών, εις την ανάσταση μετά του Χριστού και την χαρά της ψυχής. Τα πάθη δύναται κάποιος να τα νικήσει μόνο δια των πράξεων των αρετών. Εναντίον παντός πάθους, ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται μέχρι θανάτου. Το πρώτο και σπουδαίο ενόπλου στον πόλεμο εναντίον των παθών είναι η πίστη. Διότι η πίστη αποτελεί το φως της διανοίας, το οποίο αποδιάγει το σκότος των παθών και τη δύναμη του νου, η οποία αποβάλλει την αρρώστια της ψυχής. Η πίστη φέρει στον εαυτή όχι μόνο την αρχή και το είναι της, αλλά και την αρχή και το είναι όλων των λοιπόν θεανθρωπίνων αρετών, οι οποίοι αναπτύσσονται οργανικώς η μία εκ της άλλης και συμπλέκονται κυκλικώς η μία πέριξ της άλλης. Εδέ δακτύλιοι εις των κορμών του δέντρου. Εάν η πίστη έχει γλώσσα, αυτή είναι η προσευχή. Δεύτερον, η προσευχή. Για τις ασκήσεις της πίστης ο άνθρωπος νικά τον εγωισμό, εξέρχεται των συνόρων του εγώ και εισέρχεται εις την νέα υποκειμενική και υπερβατική πραγματικότητα. Εις αυτήν την νέα πραγματικότητα ισχύουν νέοι νόμοι. Τα αρχαία προήλθε γέγονε κενά τα πάντα. Βυθιζόμενος εις τα άγνωστα βάθη αυτής της νέας πραγματικότητας ο ασκητής της πίστεως οδηγείται και χειραγωγείται υπό της προσευχής και ο ίδιος βλέπει δια της προσευχής, αισθάνεται δια της προσευχής, σκέπτεται δια της προσευχής, ζει δια της προσευχής. Παρακολουθών τον νου του ανθρώπου εις την οδόν της πίστεως ο Άγιος Ισαάκ, παρατηρεί ότι ο νους περιφρουρείται την προσευχή και οδηγείται υπό της προσευχής. Έκαστη αγαθή σκέψης μεταβάλλεται δια της προσευχής εις ένθεο σκέψη. Αλλά η προσευχή είναι δύσκολος άθλος. Θέτει εις κίνηση όλη την προσωπικότητα του ανθρώπου και ο άνθρωπος σταυρώνει αυτόν εν την προσευχή. Σταυρώνει τα πάθη και τους αμαρτωλούς λογισμούς. Άτι να έχουν συνδεθεί με την ψυχή του. Ευχή εστί νέκρωση των ενιών του θελήματος της ζωής και της σαρκός. Δια του καρτερή σε διαμένει εν την προσευχή ο άνθρωπος διεξάγει έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Τον αγώνα του αρνήσαστε αυτόν. Οπότε είναι αναγκαίο στο έργο της, το οποίο είναι αναγκαίο στο έργο της σωτηρίας. Η προσευχή είναι πηγή σωτηρίας. Δια αυτής αποκτά κάποιος όλα στις υπόλοιπους αρετάς, όλο το πλήθος των αγαθών. Δια τούτο τον άνθρωπο της προσευχής πολεμούν τερατώδες πειρασμοί, έναντι των οποίων απείνεται και εκ των οποίων σώζεται πάλι δια της προσευχής. Ο ασφαλέστερος φύλαξης του νου είναι η προσευχή. Η προσευχή διασκεδάζει τα νεύη των παθών, διαβγάζει το νου. Αυτή κατάγει την σοφία εις την διάνοια. Η τελειότης ευρίσκεται στο σημείο εκείνο εις τον οποίο ο άνθρωπος αξιούται να διαμένει την προσευχή της διαμονής της προσευχής. Η πνευματική προσευχή μετατρέπεται εις έκσταση, εν τη οποία αποκαλύπτεται τα μυστήρια της τριαδικής θεότητος και ο νους εισέρχεται στη σφαίρα της ιεράς αγνίας αγνωσίας, της υπερτέρας της γνώσης. Αξαμέν δια της προσευχής η εξυγίαση των οργάνων της γνώσης συνεχίζεται δια της προσευχής. Τα σύνορα της ανθρώπινης προσωπικότητας διευρύνονται ολονέν και περισσότερο. Ο εγωκεντρισμός αντικαθίσταται βαθμίως υπό του θεοκεντρισμού. Τρίτον, η αγάπη. Η αγάπη εκ της ευχής τίκτεται, όπως εκ της πίστεως η προσευχή. Η αρετή είναι ομοούσια, διό και γεννώνται η μία εκ της άλλης. Η προς τον Θεό αγάπη είναι σημείο ότι η νέα πραγματικότητα στην οποία η πίστη και η προσευχή εισάγουν τον άνθρωπο είναι πολύ ανωτέρα της προηγουμένου. Η αγάπη προς τον Θεό
και προς τους ανθρώπους είναι έργο της προσευχής και της πίστης. Πραγματικώς, η γνήσια φιλανθρωπία είναι αδύνατος άνευ της πίστης και της προσευχής. Δια της πίστης ο άνθρωπος αλλάζει τον κόσμο. Εκ του περιορισμένου κόσμου εισέρχεται εις το άπειρον, εις το οποίον ουχή κατά τους νόμους του αισθητού, αλλά κατά τους νόμους της προσευχής και της αγάπης. Ο Άγιος Ισαάκ, όλος ιδιαίτερος, εξαίρει την πεποίθηση την οποία απέκτησε δια της εγχάρητη ασκήσεως εμπειρίας, ότι δηλαδή η αγάπη του Θεού προέρχεται της προσευχής. Αγάπη εστί καρπός της ευχής. Την αγάπη δύναται κάποιος να λάβει από τον Θεό δια της προσευχής, και ο δόλος δύναται να την αποκτήσει άνευ του αγώνα της προσευχής. Επειδή ο άνθρωπος δια της πίστης και της προσευχής αποκτά τη γνώση του Θεού, δια αυτό ακριβώς η αγάπη γέννημα εστί της γνώσης. Δια της πίστης ο άνθρωπος αρνείται τον νόμο του εγωισμού, αρνείται την αμαρτωλή ψυχή του, αγαπών την ψυχή μισή, την εν την ψυχή αμαρτία. Δια της προσευχής αγωνίζεται όπως τον νόμο του εγωισμού αντικαταστήσει, δια του νόμου του θεσμού. Τα πάθη αντικατάσταση δια των αρετών, την κατά άνθρωπον ζωήν αντικαταστήσει δια της κατά Θεών ζωής, και τη ουτοτρόπος θεραπεύσει και εξηγιάνει την ψυχή από την αμαρτία. Δια τούτο ο Άγιος Ισαάκ διδάσκει, η αγάπη του Θεού εν τη αρνήση της ψυχής ευρίσκεται. Η ακαθαρσία και η αρρώστια της ψυχής είναι τα παραφύση πρόσθετα της ψυχής. Δεν είναι συστατικά μέρη του είναι της, διότι η καθαρότηση και της ψυχής υγεία εστίνει της ψυχής βασιλεία. Η άρρωστος από τα πάθη ψυχή είναι το πλέον κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια του μίσους, η δε αγάπη μετά την υγεία της ψυχής προσκτηθήνε δύναται. Η αγάπη εκ του Θεού είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί, Ιωάννη 4:8. Όταν τη κτίσατε την αγάπη, αυτόν τον Θεό ενδύεται με ταυτής. Ο Θεός δεν έχει όρια, δια τούτο και η αγάπη είναι άπειρος και δεν γνωρίζει μέτρο. Όσοι αγαπώ δια του Θεού, και το Θεό αγαπά πάντας εξίσου και αδιακρίτως, και δια τον Διού τον άνθρωπο, λέγει ο Άγιος Ισαάκ, ότι ούτως έφτασε την τελειότητα. Ως παράδειγμα της τέλειας αγάπης αναφέρει ο Άγιος Ισαάκ την επιθυμία του Αγίου Αβά Αγάθωνος, ήθελον ευρύ λογών και λάβει το σώμα αυτού και δούνε αυτό το αιμό. Εις το βασίλειο της αγάπης εξαφανίζονται οι αντινομικές εναντιότητες της διανοίας. Ο ασκητής της αγάπης προϊστάνεται την παραδοσιακή αρμονία του εαυτού και εν το πέριξ αυτού κόσμο του Θεού, διότι δια της ασκήσεως της πίστεως έχει εξέλθει εκ της οδού της εγωπαθίας και του εγωισμού του και εισήλθε εις τον παράδεισο των θείων αξιών και τελειοτήτων. Ο Άγιος Ισαάκ λέει, παράδεισος εστίν η αγάπη του Θεού, ενή η τρυφή πάντων των μακαρισμών. Η γενναία είναι το να μην έχει την αγάπη του Θεού, και η εν τη γεέν κολαζομένη τη μάχη στοιχή της αγάπης μαστίζονται. Όταν της αποκτήσει την τέλεια αγάπη του Θεού, αποκτά την τελειότητα. Διό Άγιος Ισαάκ συνιστά, διούν πρώτον κτίσαστε αγάπη, ή της εστίνη θεωρία η προτέρα της Αγίας Τριάδος. Απαλλατώμενος των παθών ο άνθρωπος, απαλλάσσεται βαθμίως του εγωπαθούς και εγωιστικού χωμινισμούς και χωμανισμούς, του εγωκεντρικού ανθρωπισμού και της ιδιωτελούς φιλαυτίας, εξέρχεται εκ της σφαίρας της του θανατηφόρου ανθρωποκεντρισμού και εισέρχεται στη σφαίρα της τριαδικής θεότητος, εν θα δέχεται στην ψυχή του την θεία ειρήνη, εν θα οι εναντιότητες και αντιφάσεις δημιουργούμενα εκ των κατηγοριών του χρόνου και του χώρου πάβουν να είναι θανατηφόρο, και εν θα ο άνθρωπος αισθάνεται εναργός στη νίκη επί της αμαρτίας και του θανάτου. Τέταρτον, η ταπεινοφροσύνη. Η πίστη έχει τον ειδικό της τρόπο σκέψεως, διότι έχει τον ειδικό της τρόπο ζωής. Ο χριστιανός ουχή μόνο ζει δια πίστεως. Β' Κορινθίων 5:7. Αλλά δια της πίστεως και σκέφτεται. Η πίστη δίδει τη νέα κατηγορία της σκέψεως, δια της οποίας πραγματοποιούνται όλο το γλωσσιολογικό έργο του πιστεύοντος ανθρώπου. Η νέα αυτή κατηγορία της σκέψεως είναι η ταπεινοφροσύνη. Εις την απέραντο πραγματικότητα της πίστεως ο νους ταπεινούνται ενώπιον των απορρίτων μυστηρίων της νέας πνεύματι Αγίου Ζωής. Την υπερηφάνεια του νου αντικαθιστά η ταπείνωση. Την αλαζονία η ταπεινοφροσύνη. Έκα στη σκέψη του ασκητής της πίστεως περιφρουρείται με την ταπείνωση και ούτως εξασφαλίζει δια αυτών τη γνώση της αιωνίου αλήθειας. Αντλούσα την δύναμή της εκ της προσευχής ταπεινοφροσύνη προχωρεί από αυξήσεως αύξηση ή της δεν έχει τέλος. Ο δε Άγιος Ισαάκ
διδάσκει ότι η προσευχή και η ταπεινοφροσύνη ευρίσκονται πάντοτε εις ανάλογων συμμετρία για τις αυξήσεις της προσευχής, αυξάνει ταπεινοφροσύνη και τα ανάπαλλη. Ταπείνωση είναι δύναμης η οποία συνέχει την καρδία και δεν αφήνει αυτή να διασκορπίζει αυτήν εις τα συμπερήφανους σκέψεις και εμπαθείς επιθυμίες. Την ταπείνωση υποστηρίζει και προφυλάει το Άγιο Πνεύμα και αυτή προσεγγίζει ουχή μόνο τον άνθρωπον το Θεό. Πλέον η ταπεινοφροσύνη η ενεργεία της αρκώσεως του Υιού του Θεού, ταύτιση της ενδοτάτης ενώσεως του Θεού μετά του ανθρώπου. Η ταπεινοφροσύνη του Θεού πήγε άνθρωπον επί της γης. Η ταπεινοφροσύνη στο αλή Θεότητος εστίν. Ο γάρος λόγος ο ενανθρωπίσας αυτήν ενεβίσατο και ομίλησεν ημίν δι' αυτής εν το σώματι ημών. Η ταπείνωση είναι η μυστική θεία δύναμη, η της δίδεται μόνο εις τους Αγίους, μόνο εις τους τελείους κατά την αρετήν, δίδεται βέβαια της χάριτος. Η ταπείνωση συγκλεί εν εαυτή πάντα, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, τα μυστήρια της ταπεινόφρωσης αποκαλύπτονται. Δια τούτο ούτι είναι τέλειεν τη σοφία. Ο ταπεινόφρον φυγεί εστί των μυστηρίων του καινού αιώνος. Η ταπεινοφροσύνη είναι η σοφροσύνη. Τα δύο ταύτα ενέχειρον εκ της τριάδος ετοιμάζουσιν την ψυχή. Η σοφροσύνη είναι αποτέλεσμα της ταπεινοφροσύνης. Δια της ταπεινοφροσύνης θεραπεύεται ο νους και καθίσταται σόφων. Ακολουθεί δε την ταπεινοφροσύνη η επιείκεια και το συνάξε αυτόν, ο οπερεστίν η σοφροσύνη των αισθήσεων. Η ταπεινοφροσύνη κοσμεί την ψυχή με τη σοφροσύνη. Στρεφόμενος προς τον κόσμο ταπεινόφρον άνθρωπος, φανερεί όλη την προσωπικότητά του δια της ταπεινός. Μιμείται εις αυτό το σαρκοθέντα Θεών, καθάπερ ψυχή ούκα στη γνωστή, ουδέ τη σωματική οφθαλμή ορατή, ούτω ο ταπεινόφρον ου γινώσκεται μεταξύ των ανθρώπων. Διότι αυτός όχι μόνο που θέλει βλέπεστε και γνωρίζεστε υπό τον άνθρωπο, αλλά τούτο εστί το θέλημα αυτού ή δυνατόν και αυτόν αφ' αυτού βαπτίζει εαυτόν εντός εαυτού και γενέστε ως την αού κόντα εντυκτήσει και ου καθόντα εις το ίνεν και μη δε τι εαυτού ψυχιόντα παντελώς γινοσκόμενο. Ο ταπεινόφρονος μικρύνει αυτόν προς πάντα στους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός δια τούτο δοξάζει αυτόν, διότι όπου βλαστάνει η ταπείνωση, εκεί και η του Θεού δόξα βρει. Και ο φθαλμός του φυτού της ψυχής ανθίζει εις άνθρωπος αμαράντιν. 5. Η χάρις και η ελευθερία. Το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού αποτελεί καθεαυτό το ιδανικό υπόδειγμα της ανθρωπίνης προσωπικότητας και γνώσης. Το πρόσωπο του Κυρίου καθεαυτό χαράζει και προσδιορίζει όλη τη διαδικασία της χριστιανικής ζωής εις όλες τις καθετήσεις. Εν αυτοί πραγματοποιείται κατά τρόπον τελειότατο η μυστική ενότηση του Θεού και του ανθρώπου και εν τα αυτό είναι το έργο του Θεού εν το ανθρώπου και του ανθρώπου εν το Θεό. Η θεανθρωπίνη συνεργασία, συνεργισμός είναι το ουσιώδες γνώσμα της χριστιανικής δραστηριότητας εν τον κόσμο. Εν ταύτα ο άνθρωπος συνεργάζεται με το Θεό και ο Θεός συνεργάζεται με τον άνθρωπο. Α. Κορινθίους 3.9. Ενεργών είναι αυτό και πέριξε αυτού ο χριστιανός δίδει στους αγώνας του όλη την προσωπικότητά του δια τούτο μόνο δια της συνεχούς συνεργίας της Θείας δυνάμεως της Χάριτος του Θεού. Δεν υπάρχει σχέση στην οποία δύναται ο χριστιανός για να διανοηθεί ευαγγελικός. Δεν υπάρχει αίσθημα το οποίο δύναται να αισθανθεί ευαγγελικός. Δεν υπάρχει έργο το οποίο δύναται να πράξει ευαγγελικός αν αυτής εν χάρη τη βοήθεια του Θεού. Ο άνθρωπος προσφέρει εκ μέρους του την θέληση και ο Θεός την χάρη. Και εκ της κοινής αυτών συνεργασίας δημιουργείται η προσωπικότητα του χριστιανού. Εις όλη την κλίμακα της τελειοποίησης του η χάρης είναι για τον χριστιανό αναγκαία. Δεν δύναται ο άνθρωπος να προσοικειωθεί ουδεμίαν ευαγγελική αρετήνη αν δεν βοηθεί αυτόν η χάρη του Θεού και αν δεν συνεργεί αυτό η χάρη. Τα πάντα εν το χριστιανισμό είναι αποτέλεσμα της χάρης και της ελευθερίας. Διότι τα πάντα είναι θεανθρώπινα. Ο Άγιος Ισαάκ ιδιαιτέρως υπογραμμίζει και εξαιρεί την θεανθρώπινη συνεργασία της θελήσεως του ανθρώπου και της χάρης του Θεού σε όλη τη ζωή του χριστιανού. Η χάρη ανοίγει τους οφθαλμούς του ανθρώπου στο διακρίνον των αγαθών και των κακών, βεβαίνει το φρόνημα αυτού εν το Θεό, αποκαλύπτει σε αυτόν τα επώνυμα και αναντέλει εντός αυτού το φως κρυπτών. Όσο περισσότερο δίδει ο Θεός την χάρη στον άνθρωπο της πίστης, τόσο και αποκαλύπτει σε αυτόν τους κρυμνούς και τους αδύσους του εν το κόσμο και της ανθρώπης κακού. Ταυτοχρόνως παραχωρεί αυτό έτι περισσότερον τους πειρασμούς για να δοκιμάσει την εκ Θεού δεδομένη δύναμη της Χάριτος και για να αισθανθεί και γνωρίσει ότι μόνο με τη βοήθεια της Χάριτος δύναται να νικήσει τους πλέον φοβερούς και σκανδαλώδεις πειρασμούς. Μόλις δε είδε η Χάρις ότι εν την ψυχή του ανθρώπου είχε αρχίσει η αυτοπεποίθηση,
και αρχίσει ούτως λογίζεστε μέγα περί αυτού, ευθέως απομακρύνεται από αυτόν, για να ορμήσουν εις αυτόν οι πειρασμοί, έως αν μάθει την εαυτού ασθένεια και εν ταπεινώσει προσφύγει προς τον Θεό. Για τις συνεργίες της χάρτος του Θεού και της ταλήσεως του άνθρωπος, αυξάνει για τις πίστεως εις άνδραν τέλειων, τούτο γίνεται βαθμίως, διότι η χάρη εισέρχεται στην ψυχή κατά μικρόν και μικρόν. Αυτή δίδεται ιδίως της ταπεινής. Όσο μεγαλύτερα η ταπείνωση, τόσο μεγαλύτερα η χάρη. Και εν τη χάρη και η σοφία, σοφίζονται υπό τη χάρη του οι ταπεινόφρονοι. Η εν χάρη τη σοφία αποκαλύπτει βαθμιαίωση στους ταπεινόφρονους ένα-ένα τα μυστήρια και το μυστήριο του Πάσχα. Οι ταπεινόφρονοι γνωρίζουν γιατί πάσχει ο άνθρωπος. Η χάρη αποκαλύπτει σε αυτούς το νόημα των αθλημάτων. Όσο περισσότερο έχει τη χάρη ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο σαφές έχει το νόημα των παθαρμάτων εκ των πειρασμών. Εάν δε με την αδράνεια και την φιλαμαρτησία του στερήσει εαυτόν της χάρητος ο άνθρωπος, στερείται τότε του μόνου μέσου για το οποίο δύναται να δικαιώσει τα παθήματα και τους πειρασμούς και να δώσει νόημα εις αυτά. Έκτον, η κάθαρση του νόους και το σπουδαιότερο. Για τη συνεχούς μεταπλάσεις του εαυτού του δια των ενχάρητη ασκήσεων, ο άνθρωπος εκδιώκει βαθμίως τα αμαρτίας και τα πάθη εξ όλου του ίνατου. Και εκ των οργάνων της γνώσης και του ιδιωτρόπου θεραπεύει τα όργανα αυτά από τα θανατηφόρους αρρωστίες και καθιστά αυτά υγιή. Η εξηγήση των οργάνων της γνώσης είναι ταυτοχρόνως και η κάθαρση αυτών από τις αμαρτίες και των παθών. Ιδίως δε δίδεται ιδιαίτερα προσοχή στο κύριο όργανο της γνώσης του νου, διότι ο ρόλος του έχει αποφασιστική σημασία εις το βασίλειον της προσωπικότητος του ανθρώπου. Εις ουδέν άλλον χρειάζεται τόσο πολύ η αυτοσυγκέντρωση της προσευχής και η αγρυπνία, όσον εις το έργο της καθάρσεως του νόους. Εις την εργασία αυτήν ο ασκητής της πίστεως πρέπει να επιστρατεύσει όλα στα δυνάμεις του, ούτως ώστε δια των ευαγγελικών ενχάρετη αρετών να μεταπλάσει και να μεταμορφώσει το νου του. Εις το σημείο του το Άγιος Ισαάκ μας προσφέρει πλουσίαν την εμπειρία του. Κατά αυτόν η ακαθαρσία και η παχύτηση του νου προέρχονται από την γαστριμαργία. Όθεν η νηστεία είναι το πρώτο μέσο για την κάθαρση του νόους. Κατά τη φύση του ο νους είναι λεπτός και ισχνός. Η δε παχύτηση είναι το παραφύσιν επισελθών από την αμαρτία. Δια της προσευχής ο νους λεπτύνεται και γίνεται διαυγής. Δια της εργασίας επί του εαυτού του, ο άνθρωπος αποβάλλει από το νου του το σκληρό φρυρό της αμαρτίας και έτσι τον λεπτύνει και τον καθιστά διορατικό. Μεταπλάττων τον εαυτό του για τον ενχάρητη ασκήσεων ο άνθρωπος, αποκτά την καθαρότητα του νοός. Δια δε της νοός καθαρότητος έρχεται εις το βλέπειν τα μυστήρια του Θεού. Η κάθαρση του σώματος εστί νοσιώτης εκ τους μολυσμού της σαρκός. Η κάθαρση της ψυχής εστί η ελευθερία των κρυπτών παθών, των εν τη διανύαση δισταμένων. Η κάθαρση δε του νοός εστί εν το μυστηρίον αποκαλύψει. Μόνο η δια της χάρητος καθαρθής αδιάνεια δύναται να παρέχει την καθαρά και πνευματική γνώση. Έως αν ελευθερωθεί η διάνοια εκ των πολλών λογισμών και έρθει εις μία απλότητα της καθαρότητος, που μη δυνηθεί αισθηθήνε της γνώσης πνευματικής. Ο εν το κόσμο τούτο άνθρωποι ου δύναται καθαρθήνε τη διάνοια για την πολλήν της κακίας επίγνωση. Ο λίγη δε εις είναι η δυνάμενη υποστρέψε εις την πρώτη καθαρότητα της διανοίας. Η διαμονή εν την προσευχή καθαρίζει τον νου, τον φωτίζει και γεμίζει αυτόν με το φως της αλήθειας. Εαρετέ οδηγούμενη υπό τις ελεημοσύνες, δίδεν εις τον νου τη γαλήνη με τα λαμπρότητος. Η κάθαρση του νοούς είναι μία πράξη διαλεκτικού, διανοητικού, θεωρητικού είδους, αλλά πράξη της ενχάρητη εμπειρίας εξ ολοκλήρου ηθική τιάφη. Ο νους κατά και της θύης μετά την πράξη των αρετών. Τούτο σημαίνει ότι η καθαρότητα του νοούς είναι καρπός της ασκήσεως εις τας αρετάς. Η εργασία των αρετών πολλαπλασιάζει τη χάρη εις τον άνθρωπο και η παρουσία της χάρητος καθαρίζει το νου από τους πονηρούς λογισμούς. Χάρη εις τας πράξεις των αρετών, ο νους των Αγίων καθίσταται καθαρός, διαυγής και διορατικός. Η καθαρότητα της ψυχής χάρισμα εστί. Το πρώτο της φύσεως ημών και εκτός καθαρότητας των παθών, ου θεραπεύεται η ψυχή εκ των όσων της αμαρτίας, ουδέ κτάται την δόξαν ειν απόλεσε εν την παραβάση. Εάν δε της αξιοθέτει
υποθέτης καθάρσεως, όπου εραστήν υγεία ψυχής εν αυτής της πράγμας ενεργητικός, υποδέχεται ο νους αυτού χαρά, εν αισθήσει του πνεύματος, γίνεται γάριος του Θεού και αδελφός του Χριστού. Εάν νικήσει τα πάθη ο άνθρωπος, αποκτά την καθαρότητα της ψυχής. Ο σκοτασμός του νου προέρχεται από την ανελεημοσύνη και την οκρηνηρία. Φανταστείτε οι σύγχρονοι οι επίσκοποι που δεν ελεών καθόλου, είτε είναι στο νέο και στο πάτριο και οδηγούν τον κόσμο στο πρόσωπό τους, πόσο καθαρόν έχουν νου να σας οδηγήσουν. Προσέχτε, μην πλανηθείτε. Εαρετέ είναι πτέρυγες του νόου, διόν με τις απίσεις προσεγγίζει τα υπουράνια. Ο Χριστός απέστειλε στους Αποστόλους το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκάθισε και τελείωσε τον νουν αυτόν και ενεργητικός ενέκρωσε εντός αυτών τον παλαιό άνθρωπο των παθών και ενεργητικός εζωοποίησε εν αυτή στο κοινό του πνεύματος άνθρωπου. Διασκορπισμένος δια των αμαρτωλών και ακαθάρτων λογισμών ο νους, συγκεντρώνεται δια της προσευχής της ησυχίας και των άλλων ασκήσεων. Όταν ο νους απελευθερωθεί εκ της συμπλοκής των παθών, τότε εις την αρχή είναι εις όρνης άπτερος, η οποία αγωνίζεται να υψωθεί δια της προσευχής υπεράνω των γήινων πραγμάτων, αλλά δεν δύναται διότι ακμήν επιπρόσωπον της γης έρπη. Τούτο κατορθώνει μετά την πολλή άσκηση εν τες αρετές, διότι δια των αρετών ο νους συνέγει εαυτόν και αποκτά τα στέρυγας. Η αγάπη του Θεού είναι η δύναμη η οποία μαζεύει το νου. Η μελέτη των τροπαρίων και των καθισμάτων, η μνήμη του θανάτου και η ελπίση της μέλουσας ζωής, ταύτα συνάγωση το νου και ουκ αφίαση αυτών ρέμβεστε. Ο προορισμός του νου είναι να γίνει βασιλεύς των παθών, να εξουσιάζει των αισθήσεων, να καταστεί ο των αισθήσεων κυβερνήτης. Ο σκοπός όλων των νόμων και των εντολών του Θεού είναι η καθαρότηση της καρδίας. Ο Κύριος ενεσαρκώδει για να καθαρίσει την ψυχή και την καρδία από την κακία και για να τας επαναφέρει στην αρχαία κατάσταση. Αλλά υπάρχει διαφορά της μεταξύ καθαρότητος του νόου και καθαρότητος της καρδίας. Ο Άγιος Ισαάκ γράφει: τι διαφέρει η καθαρότηση του νου της καθαρότητος της καρδίας? Άλλη μεν εστί η καθαρότηση του νου, ετέρα δε η καθαρότηση της καρδίας. Ο μεν νους μία εστί της ψυχής αισθήσεων. Η δε καρδία εστίν υπεριέχουσα και κρατούσα τα σένδων αισθήσεις. Και αύτη εστίν η ρίζα. Και η ρίζα είναι αγία και η κλάδη θα είναι άγια. Λοιπόν, εάν καθαρθεί η καρδία, δήλωνε ότι πάσε αισθήσεις καθαίρονται. Η καρδία αποκτά την καθαρότητα δια των πολλών θλίψεων και στερήσεων και δακρύων και δια τις απονεκρώσεις πάντων των κατακόσμων κοσμικών. Το πένθος και τα δάκρυα καθαρίζουν την καρδία από την ακαθαρσία. Στην ερώτηση, τι εστί το σημείο και πότε γνωρίζει ο άνθρωπος ότι ήρθε η καρδία εις καθαρότητα, ο Άγιος Ισαάκ απαντά: όταν πάντας ανθρώπους καλούς θεωρεί και ού φαίνεται τι αυτό ακάθαρτος και βέβαιος. Την καθαρότητα της καρδίας και την καθαρότητα του νόου αποκτά κάποιος δια της ασκήσεως. Η άσκηση μήτυρ του αγιασμού εστί. Η αρετή, η σωματική εν τη ησυχία, το σώμα καθαίρει εκ της ύλης, τη στένει το αυτό. Όμως η σωματική κόπη άνευ του νου, καθαρότητος ως άτεκνος μητέρα και μαστή, κατάξει. Τι του Θεού γνώση προσεγγίσε, ου δύναται. Και το μεν σώμα κατάποκοπον, ποιούσιν, εκριζούν δε πάθη εκ του νόου, ου φροντίζουσιν. Δια τούτο θεριούσιν ουδέν. Το σημείο της καθαρότητος είναι το να εφραίνεται της μετά των εφραινωμένων και να κλαίει μετά των κλαιόδων, να ασθενεί μετά των ασθενών και να πενθεί μετά των αμαρτωλών, να χαίρεται μετά των μετανοούντων και να κοινωνεί της παθήμασης των πασχόντων και να μην ελέγχει την εν τη αγνία της διανοίας του και να θεωρεί πάντα στους ανθρώπους αγίους και καλούς. Ο νους δεν δύναται να καθαριστεί ούτε να συνδοξαστεί μετά του Χριστού εάν το σώμα δεν συμπάσχει υπέρ του Χριστού. Η δόξα του σώματος είναι υποταγή του σώματος μετά του Θεού, η δε δόξα του νου, η θεωρία η αληθινή περί του Θεού. Το κάλος της σοφροσύνης αποκτά ο άνθρωπος εν μυστής, εν προσευχή και εν δάκρυση. Η καθαρότηση της καρδίας και του νοός, η εξυγίαση του νοός και το λοιπόν οργάνο της γνώσεως είναι καρπός της πολλής γυμνασίας και εν χάρη τη θεανθρωπίνης ασκήσεις. Εις τον καθαρό νου του ασκητού της πίστης αναβλύζει η πίστη του φωτός, το οποίο πλημμυρίζει με ειδονή το μυστήριο.